να σας καλωσορίσω, να σας καλησπερίσω στη συνέντευξη τύπου της Πλεύσης Ελευθερίας εδώ στο Βόλο. Να ευχαριστήσω όλες και όλους τις εκπροσώπους και τους εκπροσώπους του τύπου και των μέσων ενημέρωσης για την παρουσία σας. Είναι πολύ σημαντικό για μας ότι βρίσκεστε εδώ και είναι πολύ σημαντικό και για μένα προσωπικά να μπορώ να έχω αυτή την επαφή μαζί σας και μέσα από εσάς με τους πολίτες του Βόλου, τον οποίο επισκέπτομαι για τέταρτη φορά το τελευταίο μήνα. Με βλέπετε συχνά, νομίζω δεν βλέπετε άλλον όχι απλώς πολιτικό αρχηγό, ούτε πολιτικό τόσο συχνά. Και η παρουσία μου εδώ και σήμερα αλλά και όλες τις άλλες φορές συνδέεται ακριβώς με την αναγκαιότητα και την ιεράρχηση που έχω κάνει και έχουμε κάνει στην Πλεύση Ελευθερίας, να βρισκόμαστε σταθερά κοντά στους πολίτες σε όλη την επικράτεια, σε όλη την Ελλάδα, να βρισκόμαστε σταθερά κοντά στα κινήματα, κοντά στους πολίτες σε όλη την επικράτεια, σε όλη την Ελλάδα και να αντιπαλεύουμε πρακτικές αναλγησίας, ασυδοσίας, αυθαιρεσίας, αντιδημοκρατικής επίθεσης στα δικαιώματα των πολιτών, αλλά και πολιτικές περιστολής των δικαιωμάτων όλων μας. Σήμερα η παρουσία μου στο Βόλο έχει διτό χαρακτήρα. Από την μία πλευρά με την δικηγορική μου ιδιότητα βρέθηκα το πρωί στα δικαστήρια του Βόλου για να υπερασπιστώ δύο ενεργούς πολίτες, τον Θωμά Κλιμόπουλο και τον Αριστίδη Φραγκουδάκη, οι οποίοι μετά από μήνυση της παράταξης του Δημάρχου Βόλου, του κ. Μπέου, βρέθηκαν κατηγορούμενοι για αδικήματα που προφανώς δεν τέλεσαν και η στοχοποίησή τους είχε να κάνει ακριβώς με το ότι μαζί με άλλους πολίτες, γιατί ευτυχώς είναι πολλοί οι πολίτες που ενεργοποιούνται, υπερασπίζονται το δικαίωμα όλων στο νερό, το δικαίωμα όλων στο περιβάλλον, το δικαίωμα όλων να μην υφίστανται ρήπανση και μόλυνση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος και βεβαίως το δικαίωμα όλων μας σε δημοκρατικές διαδικασίες και στην κεντρική διακυβέρνηση και στην τοπική αυτοδιοίκηση, κάτι που δυστυχώς είναι είδος έναν επαρκία και στην κεντρική πολιτική σκηνή και στην αυτοδιοίκηση και εδώ στο Βόλιο υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα το οποίο καταγράφεται κατ' επανάληψη. Η δίκη σήμερα οδηγήθηκε σε αναβολή γιατί ολόκληρο σχεδόν το Δημοτικό Συμβούλιο και οι μάρτυρες του κυρίου Μπέου δεν εμφανίστηκαν και γι' αυτό τιμωρήθηκαν ως λιπομάρτυρες, τους επιβλήθηκαν και πρόστιμα 200 ευρώ στον καθένα και τα έξοδα της δίκης. Ίσως αυτό τους πείσει την επόμενη φορά να έρθουν και ίσως αυτό διδάξει και τον Δήμαρχο Βόλου ότι οι δικαστικές διαδικασίες και οι μηνύσεις δεν είναι εργαλείο τρομοκράτησης και στραγγαλισμού των κινημάτων και των πολιτών. Είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό και όταν κάνεις μία μήνυση θα πρέπει μετά να είσαι έτοιμος και να την υποστηρίξεις και να σε εξετάσουν στο ακροατήριο και αν είναι η Κωνσταντοπούλου δικηγόρος των αντιδίκων σου, να σε εξετάσει και η Κωνσταντοπούλου στο ακροατήριο. Λοιπόν, την επόμενη φορά αυτά, στις 14 του Δεκέμβρη θα είναι η δίκη αυτή. Περιμένουμε να γονίζουμε αν αυτή τη φορά αυτοί που λένε ότι τους εμπόδισαν για 20 λεπτά να βγουν από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και υπέστησαν έτσι περιορισμό της ελευθερίας τους και, και παράνομη βία, αν είναι δυνατόν. Να δούμε αν θα έρθουν τελικώς να υποστηρίξουν αυτά που είπαν. Συναφώς ανακοίνωσα το μεσημέρι στους συναδέλφους που ήταν παρόντες, έχει ήδη δημοσιοποιηθεί. Το ανακοινώνω και επίσημα στην συνέντευξη τύπου αυτή, ότι σε σχέση με την λειτουργία του Δημάρχου Βόλου, του κ. Μπέου και τον συναυτό και σε σχέση ιδίως με πρακτικές κατατρομοκράτησης των πολιτών, απειλών, συκοφαντιών, ύβρεων και ούτω καθεξής, μετά από τη μήνυση που είχαμε καταθέσει τον Ιούλιο του 2020 με τους κατοίκους των Σταγιατών, περίπου 100 κάτοικοι, όπως θυμάστε, των Σταγιατών είχαμε κατέβει μαζί στην εισαγγελία του Βόλου και καταθέσαμε τη μήνυση αυτή. Μετά λοιπόν από την μήνυση αυτή, όχι απλώς ασκήθηκε δίωξη κατά του κυρίου Μπέου, αλλά παραπέμπεται
στο ακροατήριο του Τριμελίου Πλημελιωδικίου Βόλου στις 6 Μαρτίου του 2023 για να δικαστεί για ψευδή, για συκοφαντική δυσφήμιση κατά συρροή, για εξύβριση κατά συρροή, για απειλή, για απόπειρα παράνομης βίας, για ένα βαρύτατο κατηγορητήριο σε σχέση με τις δηλώσεις του εναντίον των κατοίκων των Σταγιατών που αγωνίζονται για το δικαίωμά τους στην πηγή τους και το δικαίωμά τους στο νερό της πηγής, της κρύας βρύσης. Μεταξύ των μηνυτών είναι και ο Αλκίνος ο Ιωαννίδης, ο οποίος επίσης θα είναι μάρτυρα στην δίκη αυτή και περιμένουμε λοιπόν και αυτήν την μέρα για να υπάρξει επιτέλους μια αποκατάσταση έστω στοιχειώδης της δημοκρατικής, του δημοκρατικού αισθήματος όλων μας, γιατί αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι όταν υπάρχουν πραξικοπηματικές ενέργειες, όταν στα μουλοχτά μία δημοτική επιχείρηση και η δημοτική αρχή αποκόπτουν τους πολίτες από το νερό που πίνουν επί 350 χρόνια και με το οποίο είναι συνδεδεμένο το χωριό τους και όταν για να τους αποθαρρύνουν από τις κινητοποιήσεις τους τους λιδωρούν, τους λιδωρεί ο ίδιος ο Δήμαρχος, τους εξυβρίζει, τους απειλεί και τους συκοφαντεί, θα πρέπει να ξέρει ότι υπάρχει και η λειτουργία της δικαιοσύνης και υπάρχουν τα ένομα δικαιώματα των πολιτών, τα οποία η εισαγγελική αρχή και η δικαστική αρχή είναι προορισμένη και επιφορτισμένη με το να τα υπερασπίζεται, με το να τα προστατεύει. Τώρα, συμβαίνει πάντοτε αυτό, συμβαίνει πάντοτε η δικαιοσύνη να προστατεύει τα δικαιώματα των πολιτών, ενεργοποιούνται πάντοτε οι αρμόδιες αρχές σε τέτοιες περιπτώσεις. Νομίζω ότι η πράξη καταδεικνύει ότι πάρα πολλές φορές οι πολίτες είναι εντελώς εκτεθειμένοι σε πλήστες παραβιάσεις των δικαιωμάτων τους, εντελώς εκτεθειμένοι στην αυθαιρεσία και στην ασυδοσία των αρμοδίων αρχών και γι' αυτό η πλεύση ελευθερίας έχει μία αρχή την οποία με πάρα πολύ εντατικό τρόπο προσπαθούμε να υλοποιήσουμε όλο το τελευταίο διάστημα και στην πορεία προς τις εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν, και αυτή η αρχή μας είναι η εξής. Την ώρα που όλοι μιλάνε για συνεργασίες μεταξύ τους, την ώρα που όλοι μιλάνε για ανταλλαγές ποσοστών και ονειρεύονται υπουργικές και κυβερνητικές καρέκλες και μισθούς αντίστοιχους και ανταλλάγματα αντίστοιχα και εξουσία αντίστοιχη, εμείς έχουμε πει καθαρά ότι δεν πρόκειται να συνεργαστούμε με κανέναν από αυτούς που κατέστρεψαν τη χώρα, δεν πρόκειται να συνεργαστούμε με κανέναν από αυτούς που θυματοποίησαν τους πολίτες, ούτε με τη Νέα Δημοκρατία, ούτε με το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε με το ΠΑΣΟΚ, αλλά ούτε και με αυτούς οι οποίοι αληθορίζουν προς τις συνεργασίες, όπως ο κ. Βαρουφάκης που ανοιχτά πια βάζει προτάσεις για να συνεργαστεί καταρχήν με το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μπορεί και με κανέναν άλλον. Εμείς δεν πρόκειται λοιπόν να κάνουμε τέτοιες συμπράξεις, δεν θα μας δουν οι πολίτες εφόσον μας εμπιστευθούν και μας βάλουν στη Βουλή, δεν θα μας δουν σε κυβερνητικές καρέκλες, θα μας δουν στα έδρανα της αντιπολίτευσης να ασκούμε τον έλεγχο τον αντιπολιτευτικό και να δρούμε κοινοβουλευτικά με τρόπο που έχει πάρα πολύ καιρό δυστυχώς να δει η ελληνική κοινωνία προς το συμφέρον των πολιτών. Για τον λόγο αυτό, στις συμμαχίες μας εμείς δεν συγκαταλέγουμε κανένα από τα παρόντα κόμματα, από όλα αυτά που έχουν τεράστια ευθύνη για το που βρισκόμαστε, όμως θέλουμε συμμάχους μας και προσκαλούμε ως συμμάχους μας και τους πολίτες όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό και τους Έλληνες της Διασποράς που τους θέλουμε ενεργούς, αλλά και τα κινήματα, τα κατατόπους ενεργά κινήματα σε όλη την Ελλάδα που τα θεωρούμε τους πραγματικούς φορείς πολιτικής στη χώρα μας αυτή την περίοδο και εδώ και πάρα πολύ καιρό, εκείνα τα κύτταρα στα οποία πραγματικά μπορεί να ακουμπήσει η οποιαδήποτε προσδοκία μιας πλήρους ανατροπής αυτού του εντελώς φθαρμένου κατεστημένου και η οποιαδήποτε προσδοκία να ανασυγκροτήσουμε με δημιουργικό τρόπο, με δημοκρατία τη χώρα μας
και με τον πολίτη και με τον άνθρωπο στην πρώτη γραμμή. Λέω αυτά και αναφέρομαι στα κινήματα γιατί εδώ στο Βόλιο υπάρχουν και στην ευρύτερη περιοχή της Μαγνησίας υπάρχουν ενεργότατα σημαντικά κινήματα που δίνουν παράδειγμα και δίνουν και τον τόνο του ποια πρέπει να είναι η αντίσταση και η αντίδραση της κοινωνίας και των τοπικών κοινωνιών σε όλα τα σχέδια που υπάρχουν για την θυματοποίησή τους και για, και για τον περιορισμό των δικαιωμάτων τους. Και στο πλαίσιο αυτής της ενεργοποίησης και εγώ θα βρεθώ και την Κυριακή στις Σταγιάτες για να συζητήσουμε τα επόμενα βήματα των ανθρώπων, των κατοίκων των Σταγιατών, των πολιτών των Σταγιατών με βάση αυτές τις εξελίξεις και την παραπομπή ΜΠΕΟΥ αλλά και με βάση το γεγονός ότι επί σχεδόν 3 χρόνια πια η Δημοτική Αρχή και η αρμόδια Δημοτική Επιχείρηση ποιούν την Ίσαν και δεν απαντούν για ποιο λόγο έχουν αποκόψει το χωριό από το νερό της Κρύας Βρύσης και για ποιο λόγο δεν επανασυνδέουν το νερό ώστε οι κάτοικοι να απολαμβάνουν αυτό το δημόσιο αγαθό. Με αφορμή αυτά που έχουν άμεση σύνδεση και με την παρουσία μου σήμερα εδώ και τις προηγούμενες φορές και με την δράση της Πλεύσης Ελευθερίας, θα ήθελα να ανακοινώσω και να τονίσω για πρώτη φορά σε συνέντευξη τύπου. Είμαστε σε μια διαδικασία που δημοσιοποιούμε τις θέσεις μας και το πρόγραμμά μας και θα ήθελα να ανακοινώσω και να τονίσω μια πρόταση την οποία η Πλεύση Ελευθερίας θα μετατρέψει σε νομοθετική πρόταση εφόσον μπούμε στη Βουλή. Μια πρόταση η οποία έχει να κάνει με το ποια πρέπει να είναι τελικώς η θωράκιση του πολίτη απέναντι στις παραβιάσεις βασικών δικαιωμάτων του και ιδίως απέναντι σε εκείνες τις παραβιάσεις δικαιωμάτων που δεν εξατομικεύονται ακριβώς, δηλαδή ενώ θυματοποιούνται οι πολίτες, δεν νομιμοποιούνται νομοθετικά και νομικά να παρέμβουν για να πάψει η θυματοποίησή τους. Ένα βασικό τέτοιο πεδίο είναι οι περιβαλλοντικές παραβιάσεις, τις οποίες η Πλεύση Ελευθερίας θεωρεί μια από τις μείζονες μάστιγες των καιρών, απέναντι στην οποία πρέπει να αντιδράσουμε. Ένα άλλο πεδίο στο οποίο παρατηρείται αυτή η περιθωριοποίηση και η αποδυνάμωση των πολιτών είναι το πεδίο της διαφθοράς. Πριν από λίγες μέρες, εμβρόντιτη ή όχι και τόσο εμβρόντιτη, η ελληνική κοινωνία πληροφορήθηκε ότι μετά από 25 χρόνια εκκρεμότητας και μετά από 11 χρόνια από την έκδοση του σχετικού ειδικού πορίσματος της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής, υπό τον αείμνηστο Σύφη Βαλιράκη τότε, οι κατηγορούμενοι όλοι για το σκάνδαλο της Siemens απειλάγησαν με τεπένον. Δηλαδή, για το μεγαλύτερο σκάνδαλο που έχει γνωρίσει μεταπολιτευτικά τουλάχιστον η Ελλάδα, ο ελληνικός λαός και η ελληνική πολιτεία, χρειάστηκαν 25 χρόνια εκκρεμότητας για να οδηγηθούμε σε κρίσεις περί παραγραφής και κρίσεις περί απαλλαγής. Αυτή ήταν μια προαναγγελθήσα βεβαίως συγκάλυψη, διαφάνηκε αρκετά νωρίς, διαφάνηκε ήδη από το 2012 όταν σύσσωμοι οι τότε βουλευτές της κυβέρνησης Παπαδήμου ψήφισαν τον συμβιβασμό με την Siemens, την απαλλαγή της από αστικές ευθύνες και δήλωναν ότι θα τις χορηγήσουν και επιστοποιητικά διαφάνειες. Αυτόν τον άκυρο συμβιβασμό, τον οποίο θυμίζω ότι υπέγραψε το 2012 ως πρώτη πράξη του ο κύριος Στουρνάρας. Οδηγηθήκαμε στη συνέχεια σε ένα δικαστήριο παροδία, στο οποίο απευλήθησαν οι πολίτες και η δική μας η πρωτοβουλία η δικαιοσύνη για όλους που δήλωσαν παράσταση πολιτικής αγωγής κατά των κατηγορουμένων.
το δικαστήριο ήθελε τόσο πολύ να είναι ελεγχόμενη η δίκη, ώστε πριν καν μας αποβάλει, απέρριψε το αίτημά μας να αναγνωστεί το σχετικό πόρισμα της Βουλής, δηλαδή δεν θέλησε το δικαστήριο να είναι καν αναγνωστέν έγγραφο το πόρισμα της Βουλής για το σκάνδαλο της Siemens. Και βεβαίως πριν από λίγες μέρες οδηγηθήκαμε στη γνωστή απόφαση του πενταμελούς εφετείου κακουργημάτων. Πέφτουνε, υποτίθεται, από τα σύννεφα ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Εισαγγελέας του Αερίου Πάγου και ούτω καθεξής, ενώ είναι πασίδριο ότι αυτή η εξέλιξη μεθοδεύτηκε, ότι αυτή η εξέλιξη φυσικά και εξυπηρετεί και την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση και όλους όσοι συστηματικά σε όλη αυτή τη διαδικασία τελικώς λειτουργήσαν σε βάρος των συμφερόντων του ελληνικού λαού. Να θυμίσω ότι για την ζημιά που προκάλεσε η Siemens στο ελληνικό δημόσιο και η οποία υπολογίστηκε από την Επιτροπή της Βουλής κατελάχιστον στα 4 δισεκατομμύρια ευρώ για μόνο κάποιες συμβάσεις, αφήνοντας ανοιχτό το ζήτημα της περαιτέρω διερεύνησης, δεν ασκήθηκαν ποτέ αγωγές του ελληνικού δημοσίου κατά της Siemens, αλλά κατάφερε ο κύριος Βενιζέλος τότε, που σήμερα μιλάει από καθέδρα σαν κάποιος σοφός, κατάφερε να ασκηθούν αγωγές της Siemens κατά της Ελλάδας, τις οποίες πήγε ο ίδιος να συμβιβάσει, καταλήγοντας αυτό τον επωνίδιστο συμβιβασμό. Τι προτείνει λοιπόν η πλεύση ελευθερίας για να τελειώσει αυτό το παραμύθι σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος, των πολιτών και του ελληνικού λαού? Προτείνουμε και θα καταθέσουμε τέτοια πρόταση και στο Κοινοβούλιο να επιτραπεί επιτέλους νομοθετικά η δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής, παράσταση για την υποστήριξη της κατηγορίας λέγεται πλέον, στις υποθέσεις διαφθοράς σε βάρος του δημοσίου. Να μπορούν οι πολίτες δηλαδή, εκεί όπου το ελληνικό δημόσιο θα όφιλε να ενεργοποιείται αλλά δεν ενεργοποιείται ή ενεργοποιείται προσχηματικά, να μπορούν να παρίστανται στις δίκες ως διάδικοι και να συνεισφέρουν προκειμένου να επιβοηθούν την ουσιαστική αναζήτηση της αλήθειας και την απονομή της δικαιοσύνης. Έχει πια παραγίνει το κακό με τις υποθέσεις σκανδάλων διαφθοράς που καταλήγουν σε αυτές τις πανηγυρικές απαλλαγές και την εντός εισαγωγικών δικαίωση, οδηγούν δηλαδή στο να περιφέρονται εκείνοι οι οποίοι ζημίωσαν τη χώρα σαν να είναι λόρδοι. Αντίστοιχη πρόταση για διευρυμένη νομιμοποίηση όχι μόνο των νομικών προσώπων αλλά και των απλών πολιτών να παρίστανται για την υποστήριξη της κατηγορίας θα καταθέσουμε και για τις υποθέσεις υποβάθμισης του περιβάλλοντος, καταστροφής του περιβάλλοντος, εκείνες τις σοβαρές υποθέσεις που κατατρέχουν και που θυματοποιούν ολόκληρη τη χώρα και ολόκληρη την κοινωνία μας. Λέγοντας αυτά, θα ήθελα να σας ενημερώσω επίσης ότι σε όλο το τελευταίο διάστημα η πλεύση ελευθερίας και σε όλο το επόμενο διάστημα βέβαια, η πλεύση ελευθερίας πραγματοποιεί εκστρατεία και ενημέρωση των πολιτών για τις θέσεις μας και για τις προτάσεις μας. Με βάση αυτά τα δεδομένα θα ήθελα πάρα πολύ κωδικοποιημένα και συνοπτικά να σας ενημερώσω για κάποια ζητήματα που εμείς θεωρούμε μείζωνα και τα οποία εξακολουθούν να παραπέμπονται στις ελληνικές καλένδες από τις κυβερνήσεις. Όπως ξέρετε, κατατέθηκε προχθές, όπως προβλέπει ο κανονισμός της Βουλής, το σχέδιο προϋπολογισμού του κράτους και στο σχέδιο αυτό προϋπολογισμού του κράτους για πολλωστή φορά, κατά παράβαση των καθηκόντων του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, δεν περιέχεται η υπολογισμένη αξίωση, οι υπολογισμένες αξιώσεις του ελληνικού δημοσίου κατά της Γερμανίας για την τεράστια ζημία η οποία προκλήθηκε από τη δράση των Ναζί στη χώρα μας στην περίοδο της κατοχής. Μιλάμε για αξιώσεις οι οποίες υπερβαίνουν πια υπολογιζομένων των τόκων τα 400 δισεκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για αξιώσεις για τις οποίες υπάρχει
έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους από τις αρχές του 2015, από επιτροπή την οποία είχε συστήσει ο σημερινός Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Σταϊκούρας, το 2013-2014. Η επιτροπή αυτή κατέληξε σε υπολογισμό. Υπάρχει υποχρέωση του Υπουργού Οικονομικών να εγγράψει τις αξιώσεις στον προϋπολογισμό του κράτους και θα πρέπει επιτέλους να γίνει. Πόσο μάλλον που η ίδια μέρα κατάθεσης του προϋπολογισμού, η 3η Οκτωβρίου του 2022, συνέπιπτε και με την επέτειο επανένωσης των δύο Γερμανιών, την επέτειο δηλαδή από την οποία νομίμως πια μπορεί κανείς να αξιώσει από το γερμανικό κράτος όλες τις αξιώσεις που υπήρχαν κατά του Τρίτου Ράιχ. Θα ήθελα να σημειώσω ότι εκείνη που πρώτη αποκάλυψε ότι αυτή είναι η εναρκτήρια ημερομηνία από την οποία λογίζεται η σημερινή Γερμανία, το σημερινό γερμανικό κράτος, διάδοχος του Τρίτου Ράιχ, ήταν πια. Ποια νομίζετε? Ήταν η Γερμανία. Διότι η Γερμανία αμέσως μετά την επανένωση άσκησε αξιώσεις κατά της Ρωσίας για πολεμικές αποζημιώσεις με βάση τα γεγονότα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Είναι λοιπόν ηρωνικό μέχρι σήμερα η Ελλάδα, η οποία πλήρωσε βαρύτατο φόρο αίματος στην περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, είναι ηρωνικό και τραγικό να μην αξιώνει μέχρι σήμερα τις αποζημιώσεις αυτές, αλλά και να μπαίνουν εμπόδιο οι υπουργοί δικαιοσύνης της χώρας, εκείνοι δηλαδή οι οποίοι είναι αρμόδιοι προκειμένου να υπογράψουν για την εκτέλεση της απόφασης για το δίστομο, να μπαίνουν εμπόδιο στην εκτέλεση της απόφασης αυτής. Ούτε ο σημερινός Υπουργός Δικαιοσύνης βεβαίως, ούτε ο κύριος Τσιάρας έχει υπογράψει για να εκτελεστεί η ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία βγήκε στις 8 Απριλίου του 2000, δηλαδή πριν από 22 χρόνια και, σχεδόν 23 χρόνια, για την αποζημίωση των θυμάτων του Διστόμου. Δεύτερο θέμα, πάρα πολύ σοβαρό, θεωρούμε τραγική την κατάσταση η οποία επικρατεί σε σχέση με το ενεργειακό. Είναι τεράστιες οι ευθύνες της κυβέρνησης Μητσοτάκη και διότι σύρθηκε, και όχι ακριβώς σύρθηκε, συμμετείχε σαν πρωτοπαλίκαρο σε αυτήν την εντελώς ασυλλόγιστη πολιτική και στις ασυλλόγιστες και επιζήμιες, βαριά επιζήμιες επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αντί να αναλάβουν πρωτοβουλίες ειρήνευσης, διπλωματικής ηγεσίας και άμβλυνσης της σύγκρουσης, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πυροδότησαν την κλιμάκωση της σύγκρουσης, πρωτοστάτησαν σε κυρώσεις οι οποίες σε πολύ μεγάλο βαθμό δεν στρέφονταν βεβαίως κατά της πολιτικής ηγεσίας της Ρωσίας και των υπευθύνων για τον επιθετικό πόλεμο, αλλά κατά του ρωσικού λαού, και πέτυχαν τελικώς να έχουν εγκαταλείψει τους λαούς τους και τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην τρομακτική ενεργειακή ανασφάλεια και οικονομική ανασφάλεια που προκάλεσε αυτή η όξυνση. Είναι τεράστιες οι ευθύνες του κ. Μητσοτάκη, διότι συμμετείχε με χέρια και με πόδια σε αυτή την ασυλλόγιστη πολιτική που κατέληξε στο να παρακαλάνε στη συνέχεια τον Ζελένσκι να συμβιβαστεί. Και βεβαίως είναι τεράστια ευθύνη του κ. Μητσοτάκη και για το γεγονός ότι ακολουθώντας βέβαια τις πολιτικές ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα που ακολούθησε τις πολιτικές Νέας Δημοκρατίας και Σαμαρά, ιδιωτικοποίησε την ΔΕΗ στο σημείο του να χάνει το ελληνικό δημόσιο και την πλειοψηφία την οποία είχε διατηρήσει. Βεβαίως δεν θα πρέπει οι πολίτες να πιστούν από τις κροκοδίλες κραυγές του κυρίου Τσίπρα που λέει θα επανακρατικοποιήσει τη ΔΕΗ. Αυτός που την πούλησε θα την επανακρατικοποιήσει. Ελπίζω
ότι δεν έχει μείνει πολίτης αυτή τη χώρα που να πείθεται με αυτά τα παραμύθια, αλλά επίσης πιστεύω ότι δεν έχει μείνει πολίτης αυτή τη χώρα που να μην αντιλαμβάνεται ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό τα στρατηγικά εργαλεία της χώρας να βρίσκονται στα χέρια του ελληνικού δημοσίου, δηλαδή του ελληνικού λαού. Δεν μπορεί στρατηγικά εργαλεία όπως είναι τα εργαλεία της ενέργειας, η επιχείρηση ενέργειας, φυσικού αερίου, οι επιχειρήσεις του νερού, η ΕΙΔΑΠ, η ΕΙΑΘ, τα λιμάνια, τα αεροδρόμια, δεν μπορεί οι τηλεπικοινωνίες, δεν μπορεί αυτά τα στρατηγικά εργαλεία να βρίσκονται σε χέρια ιδιωτών, πόσο μάλλον βέβαια σε χέρια ξένων δημοσίων, όπως συμβαίνει σε κάποιες από αυτές τις περιπτώσεις. Έτερο ζήτημα, πάρα πολύ σοβαρό, η κατάσταση σε σχέση με τις προκλήσεις του Ερντογάν και της Τουρκίας, η κατάσταση στα εθνικά μας ζητήματα και στα ελληνοτουρκικά. Θεωρούμε ότι υπάρχει τεράστια ευθύνη της κυβέρνησης για το γεγονός ότι εδώ και σχεδόν 2 χρόνια έχει εγκαθιδρύσει διπλό καθεστώς σε σχέση με την έκταση των χωρικών μας υδάτων. Όταν το Γενάρη του 2021 προέβη η κυβέρνηση στην επέκταση των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο, στα 12 μίλια και ρωτήθηκα εάν αυτό είναι καλό ή κακό, είπα εξαρτάται. Εάν εντάσσεται σε μια στρατηγική σταδιακής επέκτασης των χωρικών υδάτων σε όλη την επικράτεια, είναι ένα καλό πρώτο βήμα. Εάν όμως μείνει μετέωρο, ξεκρέμαστο και τελικώς οδηγήσει στην παγίωση ενός διπλού καθεστώτος όπου το Αιγαίο θα έχει 6 μίλια χωρικά ύδατα και το Ιόνιο 12, τότε είναι μια κάκιστη πραγματικά πρωτοβουλία η οποία ρίχνει νερό στο μήλο των ψευδεπιχειρημάτων της Τουρκίας, η οποία είναι η μόνη διεθνώς που υποστηρίζει ότι το Αιγαίο είναι κάτι διαφορετικό και ότι το Αιγαίο υπάγεται σε κάποιο διαφορετικό καθεστώς. Είναι πραγματικά διπλωματικά και από έποψη εξωτερικής πολιτικής εγκληματικό να εδραιώνεται και να παρατείνεται ένα διπλό καθεστώς. Είναι επιβεβλημένη η άμεση επέκταση των χωρικών υδάτων παντού και στο Αιγαίο στα 12 μίλια ώστε να εναρμονιστούν με την αρχική επέκταση η οποία έχει γίνει και θεωρώ και θεωρούμε και στην πλευρά της Ελευθερίας ότι αυτό είναι ένα πεδίο στο οποίο η σημερινή κυβέρνηση είναι για άλλη μια φορά υπόλογη και θα πρέπει να δράσει. Η δική μας θέση είναι για την επέκταση των χωρικών υδάτων και για την ενιαία έκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια πλέον και σε κάθε περίπτωση οπωσδήποτε για την εναρμόνισή τους με την έκταση του εναερίου χώρου μας, δηλαδή στα 10 μίλια στα οποία βρίσκεται ο εναέριος χώρος μας όλα αυτά τα χρόνια. Κλείνοντας αυτή την σύντομη, πιστεύω και περιεκτική ενημέρωσή σας, θα ήθελα να απευθύνω στους πολίτες, όχι μόνο του Βόλου, αλλά και ολόκληρης της επικράτησης της Ελλάδας και της Διασποράς, ξαναλέω. Ήμασταν νομίζω το μόνο κόμμα που πριν θεσμοθετηθεί έστω σε πρώτο επίπεδο η ψήφος των Ελλήνων της Διασποράς, είχαμε πάμπολους Έλληνες της Διασποράς και επικεφαλής του ψηφοδελτίου της επικρατείας ήταν Έλληνας της Διασποράς, ο Αλέξανδρος ο Καζαμίας. Θέλω λοιπόν να απευθύνω στους πολίτες αυτό το οποίο θεωρώ ως το συγκριτικό πλεονέκτημα της πλεύσης ελευθερίας και της δικής μας πρότασης σε σχέση με όλα αυτά που ακούγονται και από την κυβέρνηση και από την αξιωματική αντιπολίτευση και από τα κόμματα τα λοιπά της αντιπολίτευσης. Εμείς σε αντίθεση με αυτούς, αυτά που λέμε τα εννοούμε, αυτά που λέμε τα έχουμε υπηρετήσει. Εγώ προσωπικά τα έχω υπηρετήσει απαρέγκλητα, με συνέπεια και με κόστος σε όλη μου τη διαδρομή και δεν έχω παρεκκλίνει. Και αυτά που λέμε θα τα κάνουμε.
Είναι λοιπόν ξεκάθαρη επιλογή ανάμεσα σε αυτούς οι οποίοι κοροϊδεύουν, κορόιδευαν και θα ξανακοροϊδεύσουν και σε εκείνους οι οποίοι δεν κοροϊδεύουν, δεν εξαπατούν και αυτό για το οποίο δεσμεύονται θα το υπηρετήσουν με συνέπεια. Και το λέω πραγματικά με την καρδιά μου, γιατί έρχονται πάρα πολλοί πολίτες και μου λένε ψήφισα τον Μητσοτάκη και μετά νιώσα. Ψήφισα τον Τσίπρα και μου τζώνομαι. Ψήφισα τον Βαρουφάκη και που να με ψήφιζα. Ψηφίστε κάτι που δεν θα μετανιώσετε. Δεν έχει έρθει κάποιος να μου πει σε ψήφισα και μετά νιώσα. Και πιστεύω ότι αν ψηφίσει την Πλεύση Ελευθερίας δεν θα το μετανιώσει. Θα δικαιώσουμε αυτή την επιλογή και γι' αυτό και σε αυτή την κατεύθυνση θεωρώ ότι είμαι εγγυήτρια όχι μόνο εγώ προσωπικά, αλλά και όλα τα μέλη και τα στελέχη μας. Εδώ στο Βόλο γνωρίζετε πολύ καλά τους ανθρώπους που σταθερά εκπροσωπούν την Πλεύση Ελευθερίας, τον Μαργαρίδη τον Μπατσιαντά στα δεξιά μου, τον Γιάννη τον Κάιρα στα αριστερά μου ή αντίστροφα όπως τους βλέπετε εσείς. Σημασία έχει τι κάνουμε και όχι τι λέμε και αυτό είναι που μας προσδιορίζει ως προς το τι είμαστε. Η συνέπεια λοιπόν, η ανιδιοτέλεια, η αγωνιστικότητα, η προσφορά, η αλληλεγγύη, όλα αυτά είναι στοιχεία των ανθρώπων που εκπροσωπούν και δρούν για την Πλεύση Ελευθερίας και νομίζω ότι επειδή πολύ συχνά μου λένε επίσης οι άνθρωποι στον δρόμο «Αχ, ήσουν αμόνοι σου», αν είχαμε κι άλλους σαν και σένα, αν είχαμε 300 σαν και σένα και ούτω καθεξής. Έχουμε ανθρώπους στην κοινωνία, πάρα πολύ άξιους, πάρα πολύ ικανούς, πάρα πολύ καθαρούς και άμεμπτους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να διεκδικήσουμε τέτοιοι άνθρωποι να μπουν στην πολιτική, να αναδείξουμε τέτοιους ανθρώπους στην πρώτη γραμμή της πολιτικής σκηνής και τότε όλα θα είναι διαφορετικά. Το πού βρίσκεται η χώρα μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένο δυστυχώς με το ποιες κυβερνήσεις είχε, ποιες ηγεσίες είχε και είμαι απολύτως πεπισμένη ότι θα είχαμε μια εντελώς διαφορετική χώρα αν είχαμε άλλες ηγεσίες. Ταυτόχρονα είμαι πεπισμένη ότι ο λαός μας, όσα λάθη και αν έχει κάνει, γιατί έχει κάνει τα λάθη του, δεν αξίζει αυτό που του έχει επιφυλαχθεί. Δεν αξίζει αυτούς τους κυβερνώντες και δεν αξίζει αυτή τη μοίρα που του έχουν επιφυλάξει. Θα ξαναβρεθώ στο Βόλο σύντομα και στη Θεσσαλία. Σας είπα θα είμαι και την Κυριακή στις Σταγιάτες. Θα βρίσκομαι σε διαρκή κίνηση, θα είμαι και στη Λαμία την Κυριακή, αύριο μεθαύριο στη Θεσσαλονίκη. Είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις ή για διευκρινήσεις και θα είμαι και ξανά στη διάθεσή σας εδώ. Εγώ κύριε Κωνσταντοπούλου θα ήθελα να σας ρωτήσω πάρα πολύ σύντομα για την τοποθέτησή σας για το θέμα των ελληνοτουρκικών και την άμεση, όπως είπατε, επέκταση στα 12 μίλια στο Αιγαίο. Αν σας άκουγε ο Πρωθυπουργός, φαντάζομαι ότι θα σας απαντούσε ότι αν πάμε άμεσα, χρησιμοποιώ την έκφραση που είπατε, τη λέξη που είπατε ακριβώς, άμεσα στην επέκταση των 12 μίλια στο Αιγαίο, θα είναι σαν να προκαλούμε εμείς κάποιον, να προκαλούμε πόλεμο. Στη φάση που είναι σήμερα τα ελληνοτουρκικά. Θέλω να σας απαντήσω αυτό. Κοιτάξτε, αυτά τα επιχειρήματα του αν το κάνουμε άμεσα θα προκαλέσουμε και αν το κάνουμε άμεσα δεν κάνει και ούτω καθεξής, τα ακούμε, για να τα υπολογίσω, τα ακούμε περίπου 77 χρόνια για τις γερμανικές αποζημίωσεις, έτσι δεν είναι. Και πια φτάνουν να πεθαίνουν ο ένας μετά τον άλλον οι επιζώντες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, οι ήρωες και οι μάρτυρες, οι άνθρωποι που ήταν παιδιά και είδαν να σφάζονται και να εκτελούνται οι δικοί τους και να παραμένουν αδικαίωτοι. Είμαι απολύτως βέβαιη ότι το ζήτημα των 12 μιλίων είναι ως κυριαρχικό δικαίωμα της Ελλάδας που έχει εγκαθιδρυθεί, ξέρετε από πότε, από το 1983, δηλαδή εδώ και 40 χρόνια, πρέπει επιτέλους να ασκηθεί. Πολύ περισσότερο όταν υπάρχουν τόσο σοβαρές αμφισβητήσεις της κυριαρχίας μας.
πολύ περισσότερο όταν η κυβέρνηση πήρε την πρωτοβουλία και έκανε μια πρώτη επέκταση, η οποία δεν μπορεί να μην ακολουθηθεί από συνολική επέκταση. Διαφορετικά μιλάμε για κυβέρνηση η οποία ενσυνειδήτως έδρασε υπονομευτικά για τα εθνικά μας συμφέροντα. Διότι όπως εξήγησα, η παγίωση διτού καθεστώτος θα είναι ένα μοναδικό επιχείρημα στη φαρέτρα της Τουρκίας για να λέει ότι πια δεν είναι μόνη της εκείνη η οποία υποστηρίζει ότι υπάρχει διπλό καθεστώς στο Αιγαίο, υπάρχει και η ελληνική κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Μα στο Ιόνιο είχε σύμμαχο τυπικά και ουσιαστικά για να προχωρήσει αυτή την ενέργεια. Τι εννοείται? Είχε στην Ιταλία. Η Ιταλία είναι σύμμαχό σου τυπικά και ουσιαστικά. Και αυτό σε τι επηρεάζει την άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων? Δηλαδή από πότε? Θέλω να σας πω ότι δεν θεωρήθηκε μονομερής ενέργεια και ως αυτό που λέτε να συμφωνήσουμε, αλλά χρησιμοποιήσατε τον όρο άμεσα. Ναι, μα άμεσα διότι κοντεύουμε 2 χρόνια από την επέκταση, όπως είπα, των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο. Το άμεσα, ξέρετε, έχει παρέλθει για την ακρίβεια. Είναι ήδη αρκετά αργά και είναι ήδη αρκετά σοβαρό, τρομακτικά σοβαρό για την ακρίβεια, το γεγονός ότι έχει μείνει αυτό το θέμα σε εκκρεμότητα. Το casus belli που βάζουν οι Τούρκοι, η Ελλάδα δεν το αποδέχτηκε ποτέ. Την απειλή πολέμου δεν υπάρχει ελληνική κυβέρνηση η οποία την αποδέχεται και λέει ότι επειδή είναι απειλή πολέμου, γι' αυτό δεν επεκτείνω. Αν ο κ. Μητσοτάκης τώρα μας λέει ότι αποδέχεται αυτή την απειλή και υπό την απειλή δεν δρά, αυτό είναι κάτι εξαιρετικά ενδιαφέρον και εντάσσεται, θα έλεγα, σε μια συνολική εφεκτική στάση της σημερινής κυβέρνησης και των προηγούμενων σε σχέση με τα εθνικά μας θέματα. Είναι λίγο, μου θυμίζει, ξέρετε, τον κύριο Παυλόπουλο που τώρα γυρνάει την Ελλάδα και παριστάνει τον επαναστάτη, ο οποίος ως πρόεδρος της Δημοκρατίας δήλωσε στον Στάινμαϊερ, τον ομόλογό του που τον υποδέχθηκε για να εγκαινιάσουν εκείνη την φρικαλαία έκθεση του ντοκουμέντα, του δήλωσε ότι η Ελλάδα, σας διαβεβαιώνει ότι η Ελλάδα δεν θα διεκδικήσει μονομερώς. Λες και υπάρχουν διεκδικήσεις αμφίπλευρες ή λες και σε τέτοιου είδους ζητήματα ζητάς πρώτα τη συνένεση. Ξέρετε, και ένας διαχειριστής πολυκατοικίας, εάν υπάρχουν οφειλές προς την πολυκατοικία, για να χρησιμοποιήσω παραβολές, θα πάει σε ένα δικηγόρο και θα πει πώς θα τα διεκδικήσουμε αυτά που μας χρωστάνε. Ή αν καταστρέψουν τον κήπο, θα πάει και θα πει πώς θα διεκδικήσουμε αποζημίωση. Η πρωτοτυπία των ελληνικών κυβερνήσεων να μην ενεργοποιούνται και να μην διεκδικούν τίποτα, αλλά αντίθετα να παρέχουν διαβεβαιώσεις ότι δεν θα διεκδικήσουν, είναι μοναδική. Και βεβαίως είναι αυτή η οποία οδήγησε στην τρομακτική θυματοποίηση του ελληνικού λαού με τα μνημόνια. Σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.